Από το άπλετο φως στο βαθύ σκοτάδι, μια εξεταστική επιτροπή δρόμος. Δεν είναι και πρωτοφανές το φαινόμενο, όμως αυτή τη φορά η επιχείρηση συγκάλυψης ξεκίνησε με το καλημέρα και εντολώς απροσχημάτιστα. Μια εξεταστική επιτροπή χωρίς ουσιαστικά προσβάσιμα πρακτικά, χωρίς πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες που θάβονται υπό το πέπλο του απορρίτου ή της επιλεκτικής μνήμης μαρτύρων στο πλαίσιο μιας καλωστημένης κατανομής ρόλων, χωρίς κλίση για κατάθεση σημαντικότατων μαρτύρων και τώρα χωρίς καν πόρισμα. Συνεδριάζει ολομέλεια σε δημόσια συνεδρίαση επί ενός απορρίτου μυστικού πορίσματος. Ο ορισμός του θεάτρου του παραλόγου. Ο απαράδεκτος τρόπος λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής, με πρώτη στη βέβαια ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, για την απόλυτη συγκάλυψη όλων των προς διερεύνηση υποθέσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διακομόδησης ως μια κακόγουστη παροδία, αν δεν αφορούσε την τόσο σοβαρή υπόθεση της παραβίας του απορρίτου των επικοινωνιών, της προσωπικής ζωής, βασικών δηλαδή ελευθεριών και δικαιωμάτων του λαού, που δεν μπορεί να γίνεται ανεκτό να μένει στο σκοτάδι. Αν η επιχείρηση συγκάλυψης των πολιτικών και άλλων ευθυνών είναι μια φορά ορατή, αν όχι εξόφθαλμη στις περιπτώσεις των υποκλοπών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων, στην υπόθεση των συνακροάσεων του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ μιλάμε για το πιο κραυγαλαίο θάψιμο. Όχι μόνο με τον αποκλεισμό του συνόλου των μαρτύρων που είχαν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες στη διερεύνηση της υπόθεσης, στους οποίους μάλιστα μας παρέπεμψε για να βρούμε απαντήσεις στα ερωτήματα ο επιλεκτικά ξεχασιάρης πρόεδρος της ΑΔΑΕ κύριος Ράμος, αλλά και με τον στοχευμένο εξοβελισμό της υπόθεσης από την όλη συζήτηση. Και εδώ οι ευθύνες βεβαίως βαρύνουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά βαρύνουν εξίσου και το ΣΥΡΙΖΑ, που έπαιξαν και παίζουν και σήμερα από κοινού το έργο «Δεν βλέπω, δεν ακούω, δεν μιλάω». Έργο βέβαια που αμήλυτο τελικά το παρακολούθησε και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, παρότι περιέλαβε την υπόθεση προς διερεύνηση στην πρότασή του. Κανένας άλλος βουλευτής, μέλος της Επιτροπής, δεν είδαν, δεν άκουσαν, πάντως σίγουρα δεν ασχολήθηκαν με τα πολλά και συγκεκριμένα ερωτήματα που κατέθεσε δημόσια και υπόψη του στο ΚΚΕ με ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Για τα εξόφθαλμα κενά και ανεξήγητες παραλήψεις στην έρευνα των υποθέσεων από το 2016 ως σήμερα, των αρμόδιων αρχών και ιδιαίτερα αυτά της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, το έργο της οποίας μόνο που δεν εξύμνησαν τα υπόλοιπα κόμματα, παρά τον εξόφθαλμα ένοχο ρόλο της στην υπόθεση του ΚΚΕ, αλλά και τον καθόλου ύποπτα και στην υπόθεση του δημοσιογράφου Κουκάκη. Εκεί θα βρίσκατε από το 2016, κύριε Κατρούγκαλε, και τα διάσυστα στοιχεία που ψάχνατε ως κυβέρνηση τάχα για να αρχίσει η διερεύνηση της υπόθεσης, ή και άλλα, με βάση τα οποία ο επιημερών σας διοικητής της ΕΕΠ χαρακτήρισε την υπόθεση των παρακολουθήσεων του ΚΚΕ ως κάτι μεγάλο που ξεπερνούσε τις δυνατότητες των εγχώριων υπηρεσιών. Τα καταθέτουμε λοιπόν ξανά στα πρακτικά σήμερα, όπως συμπεριλήφθησαν στο πόρισμα του βουλευτή μας, του Νίκου Καραθανασόπουλου, για να μην χρειαστεί να τα ξαναψάχνετε όταν θα θελήσετε να διερευνήσετε τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Όμως υπήρξε και κάτι άλλο το οποίο δεν είδε, δen άκουσε και κυρίως για το οποίο δεν έβγαλε άχνα κανένα από τα άλλα κόμματα στην Επιτροπή, ούτε και στις υψηλών τόνων αντιπαραθέσεις που βολικά στήθηκαν στα τηλεοπτικά πάνελ όλο αυτό το διάστημα. Δεν έβγαλαν άχνα για το αντιδραστικό, πολυδέδαλο θεσμικό πλαίσιο από ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμούς και διακρατικές συμφωνίες μέχρι και τους εγχώριους νόμους με την υπογραφή όλων σας και με τη συγκάλυψη του Συντάγματος, που νομιμοποιεί το μαζικό και προληπτικό φακέλωμα, την παρακολούθηση και καταστολή του εχθρού λαού,
για τον οποίο κανείς σας δεν επικαλείται ούτε καν αυτές τις προσχηματικές θεσμικές εγγύησεις για την προστασία του. Αυτό που επιτρέπει όχι μόνο στην ΕΕΠ, αλλά σε μια σειρά υπηρεσιών, κρατικών και παρακρατικών εγχώριων και ξένων, να κάνουν πράξη το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Όχι κατά παρέκκληση, αλλά με πλήρη αξιοποίηση αυτού του θεσμικού βούρκου. Αυτό είναι που βαφτίζει κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια οτιδήποτε αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια του συστήματος, αυτό που προστατεύει το αντιδραστικό αστικό κράτος και γι' αυτό βάζει πάντα στο στόχαστρο όσους πρωτοστατούν στη σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική και στην ανατροπή του. Μήπως ακόμα και η παραγωγή, διάθεση και χρήση των κατασκοπευτικών λογισμικών, η εμπορία μεταξύ των κρατών, οργανισμών και επιχειρηματικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επιτρεπτή με βάση και σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό? Αυτή είναι η ευρωπαϊκή και διεθνής κανονικότητα. Γι' αυτό η όλη συζήτηση περιθεσμικών εγγυήσεων και δημοκρατικών αντίβαρων στην εξουσία δεν είναι παρά ο φερετζές που στοχεύει στη μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή του ρόλου αυτών των αντιδραστικών μηχανισμών του αστικού κράτους. Εξάλλου, η υπόθεση του ΚΚΕ αποδεικνύει ότι καμιά αστική εγγύηση δεν μπορεί να προστατεύσει την πολιτική δράση που υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Απέναντι σε όλα αυτά, λοιπόν, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να μείνει σιωπηλό και κυρίως δεν πρόκειται να μείνει άπραγο. Δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με τις αντιδραστικές πρακτικές σε βάρος του λαού. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε, να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό για κάθε μεθόδευση και σχεδιασμό σε βάρος του. Θα κάνουμε κυρίως ό,τι χρειαστεί για να βγάλει ο ίδιος συμπεράσματα. Να μην δείξει εμπιστοσύνη στους διάφορους σωτήρες, αλλά με τη δράση του και τις πολιτικές επιλογές του να υπερασπιστεί ο ίδιος τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ενάντια σε όλους αυτούς που σταθερά τα υπονομεύουν. Κυρίως με εμπιστοσύνη στη δύναμή του να δώσει μαζί με το ΚΚΕ τη μάχη για να γράψει ο λαός το δικό του σενάριο κόντρα στο συνολικό βούρκο της σημερινής βαρβαρότητας, αυτό δηλαδή που βγάζει στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες, τα δικαιώματα του ίδιου του λαού. Ευχαριστώ.